Θα ήθελα ξεκινώντας να ευχαριστήσω την 2484 Περιφέρεια του Διεθνούς Ρόταρη για την πολύ σημαντική βοήθεια που προσφέρει στα σύνορα στους ακρίτες των ελληνικών συνόρων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σε μια δύσκολη συγκυρία να υπάρχουν όχι απλώς η πολιτεία αλλά και οι πολίτες και οι φορείς οι οποίοι συμπαρίστανται στο στρατό και δείχνουν ότι πραγματικά τον έχουν μέσα στην καρδιά τους, γιατί όλοι μας αναγνωρίζουν την τεράστια εθνική του προσφορά. Σήμερα, εδώ στον Ακριτικό Εύρο, παραδώσαμε και θα συνεχίσουμε να δίνουμε και στο άλλο φυλάκιο, εδώ στο Πίθιο καταρχήν, παραδώσαμε τηλεφακούς, έτσι ώστε οι Έλληνες στρατιώτες να εκτελούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το καθήκον τους, αλλά θα παραδώσουμε και ατμοκαθαριστήρες που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για την προστασία της υγείας των στρατιωτών μας. Θεωρώ ότι με τον τρόπο αυτό στέλνεται ένα μήνυμα στην ελληνική κοινωνία, ότι όλοι μας πρέπει να έχουμε στραμμένη την προσοχή μας στους ακρίτες των συνόρων, όπου και αν αυτοί βρίσκονται, στον Εύρο, στα νησιά, να τους δείχνουμε με κάθε τρόπο την εκτίμησή μας, την αγάπη μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους αυτούς, γιατί νιώθουν ότι δεν είναι μόνοι τους, αλλά ότι η πατρίδα και ο ελληνικός λαός είναι στο πλευρό τους. Νομίζω ότι είναι ένα καλό παράδειγμα που καλό, παρακαλώ και όλους τους υπόλοιπους φορείς, μεμονωμένους πολίτες, να ακολουθήσουν όπως έχουν κάνει μέχρι τώρα. Η Τουρκία ακολουθεί μια συνηθισμένη τακτική, ότι δηλαδή έχοντας τα δικά της αδιέξοδα, τα πολιτικά, τα οικονομικά, προσπαθεί να δημιουργήσει αποπροσανατολισμό στην τουρκική κοινωνία. Έτσι λοιπόν εντείνει τις πιέσεις και προσπαθεί να δημιουργήσει ένταση στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών για να αποπροσανατολίσει τους Τούρκους πολίτες. Η ελληνική πλευρά με ψυχραιμία, με ηρεμία παρακολουθεί τα γεγονότα, κάνει ό,τι πρέπει να προστατεύσει τα εθνικά συμφέροντα και είμαι βέβαιος ότι η Τουρκία θα καταλάβει ότι στην εποχή που ζούμε τη σύγχρονη και όταν μια χώρα όπως είναι η δική μας η Ελλάδα έχει όλο το διεθνές δίκαιο με το μέρος της, τέτοιου είδους τακτικές δεν οθωρούν και δεν οδηγούν πουθενά.